Μπορούν 50 χρόνια ζωής και 3 γενιές ανθρώπων να χωρέσουν σε ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό? Το βιβλίο Μύρνα, το κόκκινο γλυκό κρασί της μοίρας, παρακολουθεί την προσωπική αναζήτηση μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής γεμάτης από μουσική και ζωντανές εικόνες. Συναντήσαμε τη συγγραφέα Κατερίνα Κουτουκάκη στο Θησίο, μια περιοχή που αγαπάει ιδιαίτερα και στην οποία εκτυλίσσεται μέρος της ιστορίας της, η οποία μας μίλησε για το πώς γεννήθηκε η ιδέα για το πρώτο της βιβλίο και μας αποκάλυψε τα μελλοντικά συγγραφικά της σχέδια. Η ιδέα ξεκίνησε αρχικά μέσα από τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής, τα οποία παρακολουθούσα. Μέσα από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου. Η ίδια η ιστορία όμως, αυτή καθ' αυτή, είναι μια ιστορία που γεννήθηκε στο δρόμο, εκεί όπου εξελίσσεται κιόλας. Εκεί ξεκίνησα να σκέφτομαι και ακούγοντας μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκίνησα να σκέφτομαι όλη την πλοκή της ιστορίας και να δίνω σάρκα και οστά στην ηρωίδα και στους συμπροταγωνιστές της. Η ηρωίδα μας λοιπόν, η Μύρνα, θέλω να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε το όνομα. Είχα ξεκινήσει να γράφω το μυθιστόρημα, την ιστορία, και δεν ήξερα πώς να πω την ηρωίδα. Δεν της τέριαζε κανένα όνομα. Ένα πρωί λοιπόν ξύπνησα και είπα αυτό ακριβώς που λέει η μάνα της όταν ετοιμάζεται να δώσει όνομα στη μικρή της κόρη. Πώς να σε πω εσένα, κόρη μου, που κάτι να σημαίνει το όνομά σου, σημάδι να σου που περάσεις, να γίνεσαι μοίρα και πεπρωμένο. Μύρνα θα σε πω, μοίρα και νάμα. Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο? Υπάρχουν, ειδικά στα πρώτα κεφάλαια, στα 2-3 πρώτα, πολλά αυτοβιογραφικά. Βασικά το οικογενειακό πλαίσιο της ηρωίδας μου είναι αυτοβιογραφικό, με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ήθελα να γράψω τη δική μου τη ζωή, η οποία δεν έχει κανένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έβαλα λοιπόν την ηρωίδα μου να περνάει πολλά. Περνάει αυτό το κορίτσι, τα πάνε δίνα. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτή την ιδιαιτερότητα που είχατε στο ταξίδι της συγγραφής του βιβλίου όσον αφορά το τέλος. Στο διάστημα που το έγραφα το βιβλίο αυτό, υπήρχε ένας άνθρωπος στη ζωή μου, μία δασκάλα, η οποία το δικό της τρόπο, λοιπόν, όταν με ρώτησε τι γίνεται με το βιβλίο, με αυτή την ιστορία, και της εξήγησα, μου είπε όχι, δεν θα είναι αυτό το τέλος, θα είναι ένα άλλο. Εγώ λοιπόν επέμενα ότι όχι, το τέλος είναι αυτό. Όταν εγώ παρέδωσα το βιβλίο στον εκδοτικό, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή. Το βιβλίο δηλαδή παραδόθηκε με 11 κεφάλαια. Όταν πήρα την έγκριση να εκδοθεί βιβλίο, ζήτησα να προσθέσω ένα κεφάλαιο ακόμη. Και βέβαια έγινε με χαρά δεκτό από τον εκδοτικό. Και τελικά η ηρωίδα μου έχει ένα άλλο τέλος και το βιβλίο έχει ένα άλλο τέλος από αυτό που αρχικά είχα σκεφτεί και ήταν έτσι όπως το είχε προβλέψει η δασκάλα μου. Στις μέρες μας, κυρία Κουτουκάκη, είναι πολύ εύκολο κάποιος να γράψει ένα βιβλίο και να θεωρήσει τον εαυτό του συγγραφέα. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζατε έναν συγγραφέα, τι είναι αυτό το βασικό που τον διακρίνει? Σαφέστατα, αυτός ο οποίος συγγράφει είναι συγγραφέας. Όμως στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου βίωμα, ο συγγραφέας είναι αυτός ο οποίος αποδεδειγμένα έχει παρουσιάσει ένα έργο το οποίο έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και υπάρχει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα με την έννοια του όρου «πήραμε τον τίτλο τώρα και τον πάμε περίπατο». Με θεωρώ συγγραφέα από την τεχνική πλευρά. Ναι, εκεί είμαι συγγραφέας γιατί συγγράφω. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο τίτλος αυτός ακόμη μου ανήκει. Ίσως στο μέλλον. Και όσον αφορά το μέλλον λοιπόν, υπάρχουν σχέδια για δεύτερο βιβλίο? Υπάρχουν σχέδια για ένα επόμενο βιβλίο. Θα σου πω και κάτι ακόμη. Δεν θεωρώ επίσης τον εαυτό μου πολύ παραγωγική στη συγγραφή. Γράφω όταν έχω έμπνευση. Γράφω όταν υπάρχει χρόνος να αφιερώσω σε αυτό με πίστη και με αλήθεια. Δεν γράφω για να παράξω έργο συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο χρόνο. Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία ιδέα στο μυαλό μου. Ευελπιστώ μέσα στο καλοκαίρι να αρχίσω να γράφω, αλλά τώρα το πότε θα τελειώσω δεν το γνωρίζω. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε μία ευχή για το πρώτο σας βιβλίο. Αν θα μπορούσατε να το χαρακτηριστεί και το πρώτο σας παιδί, συγγραφικό παιδί. Εγώ έχω 2 κόρες και των 2 το όνομα αρχίζει από μη.
η φυσική μου κόρη και η Μύρνα. Θα δώσω λοιπόν την ευχή που έδινα κρυφά μέσα μου τις μέρες και τις νύχτες που έγραφα. Εύχομαι λοιπόν σε αυτή την κόρη να φτάσει πάρα πολύ μακριά, να ταξιδέψει ακόμα και εκεί που δεν θα μπορέσει ίσως να ταξιδέψει η άλλη μου κόρη.